Έχετε απαντήσει, ας πούμε, σε όλα τα ζητήματα. Αν σας άκουγε και αν σας άκουγε ο κόσμος, δεν σας άκουγε. Ο κόσμος ψήφισε όχι. Αφήστε λοιπόν να ξεκινήσουμε από εκεί. Κύριε Σκουλέτη, πάλι σας λέω, το πρόβλημα δεν είναι να άκουσε ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι ποιος έχει δίκιο. Ο κύριος Σαγουγγέρης είναι ειδικός. Ρωτάμε έναν ειδικό άνθρωπο να μας εξηγήσει τι μπορεί να συμβεί. Εγώ βαρέθηκα τους ειδικούς από τη μια μεριά. Ναι. Βαρέθηκα τους ειδικούς. Τους ακούσαμε τους ειδικούς. Δεν, υπάρχουν, δεν αλλά... μας πείσαν οι ειδικοί λοιπόν. Πρέπει να έχει τα πείσαν. Μπορεί να είναι και λάθος αυτό. Ναι, αλλά για την άλλη πρέπει έχουμε ακούσει πολλά ψέματα, κύριε Σκουρλέτη. Ψέματα. Ότι δεν θα γίνει δημοψήφισμα, δεν θα βάλουμε το λαό σε διλήμματα. Ο Τσίπρας το είπε. Δεν θα κάνουμε δημοψήφισμα και έκανε. Δεν θα κλείσουν οι τράπεζες και κλείσανε. Δεν θα μπει capital control ακούτε, και μπήκε. Ακούτε, αυτά εσείς τα είπατε. Εσείς τα είπατε, δεν τα είπα εγώ. Αυτά... Δεν τα είπα εγώ. Δεν ακούτε καλά. Κάτι θέλει να πει για να κλείσουν. Να δείξουμε το βίντεο που τα λέει ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος. Κύριε Ψαριανέ. Για να είμαστε ειλικρινείς πάντως, ο κ. Σκουλέτης είχε πει στο παρελθόν. Ένα λεπτό. Άκουσα πριν αυτό που είπατε. Και το δημοψήφισμα για το Ψαριανός ακούει ό,τι θέλει. Αν ακούει φωνές. Κύριε Ψαριανέ, άκουσα πριν τον κύριο Σκουλέτη να παραπονιέται. Και να λέει ότι ακούγονται μόνο οι άνθρωποι της μιας πλευράς. Και θεώρησε ότι είναι ευκαιρία από τη στιγμή που είναι εδώ ο κ. Τσαμουργγέλης, βάζει κάποια ζητήματα συγκεκριμένα τεχνοκρατικά από τη μεριά του. Να δώσετε την απάντηση ακριβώς για να μην υπάρχει αυτή μια πλευρά. Πάντα, λέει κάποια πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε μιλάει δημιουργεί και το κλίμα και τους όρους μιας διαπραγμάτευσης, μια εθνική προσπάθεια. Μα και εσείς μιλάτε, κύριε Σκουλέτη. Θυμάμαι πάρα πολύ ότι όλοι αυτοί τις προηγούμενες μέρες που θέλανε να πούμε το ναι στους δανειστές, δημιουργούν τώρα μια κατάσταση υπονόμευσης της προσπάθειας της κυβέρνησης. Της νέας προσπάθειας της κυβέρνησης. Απλώς δεν παίρνει περί αυτού ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται. Μας βλέπει όλος ο κόσμος, είναι λυπηρό, είναι λυπηρό από την Ελλάδα, από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης που να ακούγονται στα επιχειρήματα των δανειστών. Ειλικρινά το λέω, λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ας είναι λοιπόν πιο συγκρατημένος ο κάθε είπατε το ναι, δεν μπορούσατε να το περάσετε στην κυβέρνηση και βάλετε το λαό σε δημοψήφισμα. Εγώ να είμαι συγκρατημένος, τα δεδομένα δεν είναι συγκρατημένα κύριε Σκουρλέτη μου, δεν φταίω εγώ αν τα δεδομένα είναι αυτά. Εγώ σας παραθέτω τα δεδομένα και θα ήθελα να ολοκληρώσω, αν θέλετε να σας πω το σημαντικό πολιτικό μήνυμα για μένα. Είναι ότι είτε όχι είτε ναι, χρειάζεστε...